Είμαι στον Ολυμπιακό. Είμαι αρχηγός του Ολυμπιακού σε μια πάρα πολύ μικρή ηλικία. Είμαι βασικό μέλος και αντικατάστατο της εθνικής ομάδας μπάσκετ. Στον Ολυμπιακό, με ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια που έχουν υπογραφεί σε Έλληνα παίχτη στην ιστορία του Ολυμπιακού. Και εκεί τη στιγμή που όλα πηγαίνουν όπως μπορεί να τα φανταστεί ένα παιδί της ηλικίας μου, ένα παιδί που έχει μεγαλώσει μέσα σε ένα χωριό, μέσα σε μια μικρή κοινωνία, που είναι στα φώτα και στην προσοχή όλου του κόσμου, έρχεται μια στιγμή στην οποία τα πάντα σβήνουν. Εγώ ήμουν στη φάση που είχα πάρα πολύ, όπως είπα, μεγάλο συμβόλαιο, κοίταζαν πώς μίλαγα με ομάδες στο NBA, πώς φύγω στο NBA. Ήμουν στην καλύτερη στιγμή της καριέρας μου και μέσα σε 1,5 χρόνο τα πάντα καταστρέφονται. Δηλαδή, όχι 1,5 χρόνο, σε μια ώρα και ένα τέταρτο. Αυτό που λέω, ρε παιδί μου, ότι κοιμήθηκα, ξύπνησα και δεν ήμουν ποτέ ξανά ο ίδιος. Κοιμήθηκα στο χειρουργείο, με την άρκωση, ξύπνησα και μετά τίποτα. Δεν μπορώ να γονατίσω, δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα και κάποια στιγμή που είμαι με το γιο μου και είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα που με ρωτάνε πάρα πολύ, ρε παιδί μου, πώς εξελίχθηκε και τι ήταν αυτό που πολλές φορές επηρέασε. Εμένα πάρα πολύ με επηρεάζουν τα παιδιά μου και γενικότερα η γέννηση του μεγάλου μου, του γιου του Κωνσταντίνου, που ήταν για μένα η αιτία για πάρα πολλά πράγματα. Ήταν η αιτία κάποια στιγμή πάει να περάσει στον δρόμο και βλέπω δεν μπορώ να περπατήσω, να το πιάσω. Δεν μπορώ να περάσω, να τρέξω μαζί του και εκείνη τη στιγμή δεν περνάει ευτυχώς αυτοκίνητο και είμαι τυχερός. Και εκεί καταλαβαίνω ότι πλέον μπορώ να κάνω κακό στην οικογένειά μου. Και όταν λέω στην οικογένειά μου, δεν γίνεται, λέω, να έχω ένα παιδί και ένα γιο που είναι μικρούλης, να θέλει να παίξουμε και εγώ να μπορώ ούτε να γονατίσω για να καθίσω να παίξω μαζί του. Θα πρέπει να κάθομαι σε μια καρέκλα στα 28 μου, λέω, δεν είναι η κατάσταση αυτή. Και τότε αποφασίζω ότι κόβω τον μπάσκετ. Εκείνη τη στιγμή που το είπα αυτό, έβλεπα, ρε παιδί μου, ότι μέσα μου κάτι μέτρωγε. Δεν μπορούσα να δεχτώ ότι θα μεγαλώσει ο γιος μου και θα του πούνε τι έκανα, ας πούμε, ο μπαμπάς σου, ποιος ήταν ο μπαμπάς σου, και θα πει ότι ήταν αθλητής που τραυματίστηκε και σταμάτησε. Δεν το δεχόμουν εγώ σαν ιδιοσυγκρασία, σαν προσωπικότητα, να μεγαλώσει το παιδί μου και να μην ξέρει ότι ο πατέρας του προσπάθησε για το καλύτερο δυνατό. Ότι ένας τραυματισμός τον άφησε εκτός. Και τότε είναι η φάση που πραγματικά μου γυρίζει το κεφάλι και λέω και εμένα πότε θα παίξω. Το μόνο που θέλω είναι να με δει ο Κωνσταντίνος μέσα στο γήπεδο. Δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει, πώς θα είναι, αλλά ο γιος μου θα μάθει ότι ο πατέρας δεν τα παράτησε ποτέ, ότι είναι ένας άνθρωπος που ό,τι δυσκολίες και να του ήρθανε δεν λύγησε και θα με δει μέσα στο γήπεδο όπως μου αξίζει και θα πρέπει να σταματήσω. Και όταν ξεκινάει ένας αγώνας που ουσιαστικά είναι ένας αγώνας που παίρνει στο να καταφέρω να επανέλθω, να είμαι καλά, μια τετραετία. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη τετραετία, γιατί το πιο δύσκολο είναι μέσα σε όλες αυτές τις καταστάσεις οι ώρες που είσαι μόνος σου. Τι έχω μάθει σαν αθλητές του μπάσκετ, να είμαστε σε μια ομάδα, να δουλεύουμε όλοι μαζί, αλλά έχω πάρα πολλές ώρες μόνος μου και θυμάμαι χαρακτηριστικά μια φάση που είμαι στοιχείο, κάνω προπόνηση πάλι στοιχείο σε ένα γυμναστήριο που πηγαίνω πάντα πρωινές ώρες για να μπορέσω πριν ξυπνήσουν τα μικρά να έχω τελειώσει το γυμναστήριο και την προπόνηση και όταν ξυπνήσουν να μπορέσω να είμαι μαζί τους, να παίξουμε, να κάνουμε μπάνιο και να έχω χρόνο μαζί τους ποιοτικό. Και πάλι είμαι μόνος μου και είμαι σε ένα διάδρομο και διαπιστώνω ότι το παιχνίδι που παίζω βασικά με το μυαλό μου για να μην μπορέσω να λυγίσω είναι να κάθομαι και να μετράω τα τουβλάκια που έχει ένας τείχος απέναντι στο διάδρομο. Δηλαδή όση ώρα τρέχω, όση ώρα γυμνάζομαι, όση ώρα νιώθω ότι δυσκολεύομαι για να μπορέσω να ξεφύγει το μυαλό μου και να μην σκέφτομαι, διαπιστώνω ότι μετράω τουβλάκια. Έχει ένα τείχο, μια μάντρα απέναντι και λέω, ρε παιδί μου, ότι αυτά είναι τα πιο δύσκολα
πώς το λένε, οι πιο δύσκολες στιγμές, όχι από άποψη πόνο, από άποψη κούραση, οτιδήποτε, είναι ότι ξέρεις τι παλεύεις με τον εαυτό σου. Παλεύεις κάθε μέρα με το μυαλό σου για να ποιος θα καταφέρει να υπερνικήσει. Γιατί πάντα υπάρχει μια φωνή μέσα που σου λέει, ξέρεις, σταμάτα, δεν χρειάζεται να κουράζεις άλλο, μην προσπαθείς, μην υδρώνεις, αφού πονάς, αφού δεν μπορείς να περπατήσεις, αφού δεν μπορείς να τρέξεις, για ποιο λόγο να το κάνεις. Και εκείνη τη στιγμή σκέφτεσαι τους ανθρώπους που έχεις δίπλα σου, σκέφτεσαι πόσο περήφανος θέλεις να τους κάνεις και δεν σταματάς ποτέ, δηλαδή σου δίνουν τέτοια δύναμη, εμένα προσωπικά με τέτοια δύναμη που είπα ότι δεν πρόκειται να σταματήσω εάν δεν καταφέρω όλα αυτά που θέλω. Και πολλοί μπορεί να μου λένε ότι ξέρεις τι, ήσουν άτυχος, έχασες λεφτά, έχασες συμβόλαια, έχασες τίτλους, δεν ήσουν σε μεγάλες ομάδες. Για μένα το μεγαλύτερο κέρδος, το μεγαλύτερο μετάλλιο, η μεγαλύτερη επιβράβευση, η μεγαλύτερη νίκη που έκανα μέσα σε όλα αυτά, αν πούνε τι θυμάσαι, είναι το ότι ο γιος μου, ο μεγάλος και ο μικρός πλέον, γιατί ο και του Πετράν, κατάφερα και με χειροκρότησα μέσα στο γήπεδο. Κατάφερα και όταν ο μπαμπάς έπαιζε στο εξωτερικό, τον έβλεπαν στην τηλεόραση και χαιρόντουσαν. Να μου στέλνει η γυναίκα μου φωτογραφία ότι με βλέπουν να παίζω μπάσκετ και να λένε ότι εγώ θέλω να γίνω σαν τον μπαμπά. Για μένα είναι η μεγαλύτερη νίκη μου και η μεγαλύτερη επιτυχία που έχω καταφέρει στη ζωή μου όλα αυτά τα χρόνια είναι να καταφέρω να είμαι σε έναν χώρο τον οποίο τα παιδιά μου πραγματικά με χειροκροτάνε, το χαίρονται και λένε, ξέρεις τι, θέλω να μοιάσω στον μπαμπά. Το μόνο που μένει όταν κλείνουν τα φώτα και όταν, επειδή το έχω ζήσει και φεύγουν τα φώτα από πάνω σου και όταν κλείνει η πόρτα, είναι τι άνθρωπος είσαι δίπλα σου και σε αγαπάνε. Όταν τι άνθρωπος είσαι και το πώς καταφέρνεις μέσα από όλη αυτή την πορεία που έχεις να μπορέσεις να αφήσεις το στίγμα σου έστω σε κάποια παιδιά, σε κάποιους ανθρώπους, να μπορέσεις να μέσα από αυτό που έχεις κάνει να εμπνεύσεις κάποια άτομα, κάποια παιδιά, είτε είναι μεγαλύτερη σε ηλικία. Και είναι πολύ δύσκολο κάποιος να ταυτιστεί με κάποιον ο οποίος είναι άφθαρτος και πολύ πιο εύκολο να βλέπει πώς πραγματικά είναι η ζωή ένας αθλητή και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει πάρα πολλά και βλέπει ότι είτε ήμουνα στο πικ της καριέρας μου, είτε ήμουνα τη στιγμή που είπα ότι σταματάω και δεν ασχολείται κανείς μαζί μου, ήμουν ο ίδιος άνθρωπος, δεν άλλαξα ποτέ. Και για μένα ήταν από τα πιο σημαντικά μαθήματα όλα αυτά που πήρα και πραγματικά χαίρομαι και χάρηκα που το είδα στην πορεία ότι ήμουν ένας άνθρωπος που, όπως σας είπα, δεν άλλαξα ποτέ. Είτε ήμουνα γνωστός, είτε είχα μεγάλα συμβόλαια, είτε δεν είχα τίποτα ουσιαστικά από την επιτυχία που προοριζόμουν να έχω. Για μένα δεν άλλαξε κάτι. Ήμουν πάντα ο ίδιος ο Παναγιώτης που με γνωρίσαν στο Σαμικό Ηλίας.